Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, εδώ είμαι. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πώς να είστε. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ μαζί στην εκπομπή του Μάρτη. Τρίτη λοιπόν, 27-28, ξεκινάει αύριο η Athens Exclusive Designers Week. Τι συνειδημός ήταν αυτός. Α, εντάξει τώρα, τι να λέμε. Γι' αυτό άλλωστε δεν είμαι και μόνη μου εδώ σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε. Να ξέρετε, είμαι και γουρλού, έτσι, by the way. Τέτοια να μα λέει. Πέρσι που είχε έρθει εδώ η Ειρήνη στην εκπομπή, βραβεύτηκε. Τα λέμε και αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν εδώ με τα κορίτσια. Έχω new designers εδώ. Ξέρετε πόσο πολύ τις αγαπάω τις νέες σχεδιάστρες. Νέες. Πού είναι τέλος πάντων κάνουν τώρα αυτό το βήμα, ας πούμε, να μπουν στην Athens Exclusive Designers Week. Αυτή την εβδομάδα μόδα στην Ελλάδα, που είναι έτσι ένα μεγάλο πάρτι για τη μόδα. Και στην παρέα μου εδώ, όπως βλέπετε καλά μου και αγαπημένα μου παιδιά, έχω την Κλέλια Άνδραλη. Τέλεια. Λοιπόν, η οποία έχει έρθει από τον Brighton στην Ελλάδα για να γιορτάσει και εκείνη τη μόδα. Βέβαια, έχει κάποιο λόγο, γιατί είναι και σχεδιάστρια, είναι και designer. Και αυτό το υπέροχο που φοράει στο λαιμό της το έχει φτιάξει και η ίδια. Αλλά θα μας τα πει όλα όμως τώρα εκείνη, οπότε μπορείς να ξεκινήσεις το ποίημα σου. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ στην Αθήνα να γιορτάσουμε την εβδομάδα μόδας. Athens Exclusive Designers Week by Lufthansa. Υπάρχουν κάποια βραβεία τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Υπάρχει και βραβείο νέου σχεδιαστή και υπάρχει και το βραβείο που παίρνουμε από τη Lufthansa, συγγνώμη. Mm-hmm. Το οποίο η Lufthansa μας έχει δώσει κάποιες, η διοργάνωση ουσιαστικά. Είναι το Say Yes to the World αυτό, δεν είναι το βραβείο. Ναι, είναι το Say Yes to the World, το οποίο είναι κάποιες πόλεις, η Lufthansa μας έχει δώσει κάποιες πόλεις και διοργάνωση σε συνδυασμό. Εγώ έχω το Τόκιο, το οποίο φτιάχνει, ας πούμε, ένα ρούχο εμπνευσμένο από την πόλη από την οποία σου έχουν δώσει να εμπνευστείς. Και δεν θα πούμε τώρα τι έχουμε φτιάξει, θα τα δείτε όλα στην εβδομάδα μόδας. Ελπίζουμε να έρθετε να μας δείτε. Αυτά. Να πούμε ότι ξεκινάει αύριο η εβδομάδα μόδας. Αύριο. 28 με πρώτη. Ναι. Ναι, 28 με πρώτη. 33 είναι οι νέοι σχεδιαστές. Υπάρχουν πάρα πολλοί και διαφορετικοί νέοι σχεδιαστές. Άλλοι ασχολούνται με minimal ρούχα. Εγώ ασχολούμαι με το digital print. Το οποίο ουσιαστικά είναι το παλιό εμπριμέ που είχαμε στο μυαλό μας, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Εμπνέομαι από διάφορα πράγματα, τα οποία, δηλαδή αυτή τη συγκεκριμένη συλλογή, για να καταλάβεις, mm-hmm. Είναι εμπνευσμένη από τα Freak Shows του 1800. Ναι, το οποίο έχει έτσι loose γραμμές που φορούσαν οι άνθρωποι να είναι άνετοι με στα ρούχα τους. Mm-hmm. Με έχει διάφορα κλωνάκια, χαμογελάκια από τα... Freak show, αυτό. Freak show, ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω, ναι. Έτσι για να σε μάθουμε και περισσότερο, να δούμε πώς αποφάσισες και ξεκίνησες να ασχολείσαι με το σχέδιο μόδας. Ναι. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που είπες, Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ ασχολούμαι με την έρευνα πίσω από το print, παρά με το ίδιο το σχέδιο μόδας, δηλαδή μπορεί να φάω 2 μήνες. Από τη ζωή μου, να διαβάζω ιστορία της μόδας, να βλέπω τι και πώς και μετά να κάτσω να σχεδιάσω κάποια δικά μου χειροποίητα σχέδια, τα οποία τα περνάω μετά στον υπολογιστή. Πιο πολύ ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι mm-hmm. και μετά προσπαθώ να το φανταστώ σε ρούχο, σε pattern, σε print, ξέρεις, να κάνω όλο το συνδυασμό. Αυτό είναι κάτι με το οποίο ασχολήθηκες, δηλαδή το σπούδασες, ή είναι κάτι το οποίο, δεν ξέρω, ασχολήθηκες, ας πούμε, με το κομμάτι της τέχνης γενικά, ή έχεις κάνει κάτι διαφορετικό και απλά το είχες μέσα σου και είπες ότι... Έχω σπουδάσει διακόσμηση, το οποίο ήταν ό,τι πιο κοντινό μπορούσα να έχω σε design στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και μετά, επειδή πάντα μου άρεσε πάρα πολύ το ρούχο, δεν ήξερα πόσο βαθιά πάει. Δηλαδή, θέλει πολύ γνώση, θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει πολύ. Και ανάλογα και με ποιο τομέα ασχολείσαι. Ναι. Και έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Glasgow School of Art πάνω στο σχέδιο μόδας, όπου εκεί, σε ένα χρόνο μέσα, έπρεπε να τα μάθω όλα. Έπρεπε να τα μάθω όλα. Ναι. Και τα μάθες. Και τα μάθα. Ελπίζω να τα μάθα. Και ξεκινάς δειλά-δειλά, φαντάζομαι. Και ξεκινάω σιγά-σιγά. Φτιάχνω τα πρώτα μου το 2015, φτιάχνω τα πρώτα μου μαντίλια, τα οποία βλέπω ότι πάνε καλά. Mm-hmm. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να κάνω branding, mm-hmm. ούτε να φτιάχνω και κάτι πολύ οργανωμένο. Βλέπω ότι αρέσουν στον κόσμο τα έντονα χρώματα, τα έντονα print. Και η πρώτη μου συλλογή ήταν εμπνευσμένη από την pop art, το οποίο ξέρεις, είμαστε εξοικειωμένοι γενικά οι άνθρωποι με την pop art και πιο πολύ με τον Andy Warhol. Εγώ πήρα έναν άλλον καλλιτέχνη εκείνης της εποχής, τον Roy Lichtenstein. Mm-hmm. Μ' άρεσε που ήταν λίγο έτσι, δεν τον ήξερε πολλοί κόσμος. Τον έψαξα, βρήκα τεχνικές κλπ. Και έβγαλα μια συλλογή με μαντίλια αρχικά. Mm-hmm.
Και ξέρεις, η κάθε συλλογή με πάει στην επόμενη. Κάπως έτσι συνδέω. Έτσι εμπνέεσαι, μάλλον. Έτσι, μάλλον εμπνέομαι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο. Ναι. Αλλά με πάει σιγά-σιγά η μία στην άλλη. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Και εμείς, ας πούμε, και τώρα έχεις μπει. Στο ρούχο, πότε ξεκίνησες να μπαίνεις? Στο ρούχο μπήκα από την επόμενη. Έκανα τα μαντήλια έτσι ένα εξάμηνο, είδα του πάει καλά και μετά ξεκίνησα να κάνω κάποια crop tops, κάποια τισερτάκια με print πάνω, δειλά-δειλά και μετά έκανα μια ολοκληρωμένη συλλογή, η οποία λεγόταν Love the Era. Είχε να κάνει με το Silver Factory του Andy Warhol. Το ουσιαστικά ήταν το workshop του, αλλά μέσα γινόταν χαμός από καλλιτέχνες και διάφορα πράγματα της εποχής. Και εκείνο σιγά σιγά με πήγε και στις επόμενες. Δηλαδή με το ρούχο ασχολήθηκα πριν ένα χρόνο περίπου. Σιγά σιγά έκανα κάποια crop tops, παντελόνια και φορέματα. Και όλα αυτά τα κάνεις μέσα από την Αγγλία? Δηλαδή μέσα από το. Ξεκίνησα να τα κάνω στην Αγγλία. Είναι πολύ δύσκολο. Και ο ανταγωνισμός είναι δύσκολος στην Αγγλία. Και ο δύσκολος. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός στην Αγγλία. Και είναι πάρα πολύ ακριβή παραγωγή. Οπότε είμαι μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας και πηγαίνω έρχομαι. Και να σε ρωτήσω, αν ο κόσμος θέλει να σε βρει και να βρει αυτά τα υπέροχα πράγματα που φτιάχνεις, πού μπορεί να σε βρει? Μπορεί να με βρει στο clelyandrali.co.uk, είναι το online shop. Ναι, το online shop μου. Και έχω και το Instagram, το clelyandrali, στο οποίο απαντάω καθημερινά σε κόσμο που θέλει, τι ωραία αυτά. Γιατί είναι πολύχρωμα και τραβάνε το μάτι, είναι ξέρεις, πιο παιδικά τα χρώματα και αρέσει πολύ στις κοπέλες. Να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το print γενικότερα και σε μπλούζες και σε... Εγώ τα λέω πολύ, μπλούζα, αυτό ξέρω, μπλούζα, παντελόνι, για μένα είναι όλα μπλούζα και όλα παντελόνι. Α, και μαντήλια. Αυτό είναι όντως κάτι ξεχωριστό. Μαντήλια, φουλάρια, ξέρεις, τα λένε ο καθένας, πασμίνε, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Μαντήλια, όλα είναι μαντήλια. Όλα είναι μαντήλια, ένα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ, σου δίνω μια ιδέα τώρα, να τα δώσω σε μαγιό. Την αγοράζω. Έχω κάνει μαγιό. Έχω κάνει μαγιό, ολόσωμα μαγιό, που ξέρεις, είναι όλο μπαμ το print, γιατί τώρα μα κάνεις ένα μπικινάκι, εξαφανίστηκε. Okay, αλλά στο ολόσωμο γίνεται, ναι, είναι πολύ ωραίο. Αλήθεια, δηλαδή μπορούμε να δούμε και μαγιό. Μπορείτε να βρείτε και μαγιό στο site μου. Παιδιά, να κάνω ένα τέτοιο. Τι? Να μας πει ξανά το site, φυσικά, είναι clelyandrali.co. UK. Το λέω εγώ έτσι λίγο πιο ελληνιστή. Ναι. Για να ξέρετε, για να μπείτε και Clelya Andrali είναι το Instagram σου, που εκεί μπορούν να σε βρούνε. Βεβαίως. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα σε δούμε στην 23η Athens Exclusive Designers Week. Είπαμε ότι είναι στις 30 του μηνός, έτσι. Ναι, 33ου. Το δικό μου το show είναι στις 7 η ώρα. Στηρίζουμε Έλληνες σχεδιαστές. Είναι όλο αυτό να πούμε ότι διεκδικούμε δύο βραβεία. Δύο βραβεία. Είναι Trendsetter, είναι New Designers, είναι το βραβείο της Lufthansa. Όλη η διοργάνωση είναι Athens Exclusive Designers Week by Lufthansa. Και αυτά. Ελπίζουμε να σας αρέσουν τα πράγματα που θα δείτε. Τι όμορφα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τουλάχιστον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, για στο site, γιατί στο Instagram έκανα πριν. Οπότε, παιδιά, δείτε την και Clelya Andrali στο Instagram, γιατί το δουλεύετε και πάρα πολύ. Όλοι σας εκεί έξω το ξέρω. Θα φύγω τώρα εγώ, θα πάω για ένα σύντομο break. Πέρασες καλά? Πέρασα πολύ ωραία. Μου φύγει το άγχος. Είσαι πολύ καλή. Μπήκα έτσι, αλλά βγαίνω... Είναι λίγο να βγαίνω, εντάξει. Είναι η πρώτη φορά. Σωστό. Οπότε θα σε περιμένουμε και στην επόμενη συλλογή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποιο νομίζω ότι όποιο και είναι το αποτέλεσμα, είτε κερδίσεις κάτι, τι κερδίζεις, πιστεύω ότι κερδίζεις πάρα πολλά πράγματα και μόνο που συμμετέχεις σε ένα τόσο μεγάλο show. Ισχύει. Είναι πολύ καλή ευκαιρία για όλους τους νέους σχεδιαστές και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Όλα θα πάνε τέλεια. Εμείς θα φύγουμε, θα πάμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψω και πάλι δεν θα είμαι μόνη μου. Εσείς μέχρι τότε κάνετε το δικό σας το research και εμείς θα είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, γυρίσαμε, επιστρέψαμε από το μελαχρινό στο ξανθό, από το ξανθό στο μελαχρινό. Δεν είμαι μόνη μου, όπως έχετε καταλάβει. Φυσικά η εκπομπή έχει να κάνει με μόδα. Γενικώς, τον τελευταίο καιρό έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ με μόδα. Εγώ, όσο άσχετη ήμουν όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο ΜΑΤ, τόσο σχετική έχω γίνει πια. Παρ' όλα αυτά, όμως, αρνούμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι έχω στην παρέα μου την Ειρήνη Λουίζα Ανδρικοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Καλώς σας βρήκα. Από την Πάτρα, την όμορφη Πάτρα. Ναι.
Και να πούμε ότι είσαι και εσύ εδώ για τον ίδιο σκοπό. Ναι. Θα λάβεις μέρος στην 23η Athens Exclusive Designers Week στο... στην κατηγορία New Designers. Ναι, ναι. Διεκδικείς δηλαδή και εσύ αυτά τα δύο βραβεία. Τα διεκδικώ, ναι. Ναι. Το ένα είπαμε ότι είναι το New Designers και το άλλο είναι το Say Yes to the World, σωστά. Yes, ναι, ναι. Εσύ, επειδή μας είπε πριν από λίγο, μας είπε η Εκλέλεια για το Πεκίνο. Ναι. Σωστά. Το Τόκιο, συγγνώμη. Όλα αυτά τώρα εκεί. Εκεί κοντά είναι. Όλα αυτά κοντά είναι, θα καταλάβεις. Για το Τόκιο. Εσύ από πού είσαι εμπνευστεί φέτος? Εμένα ο προορισμός ήταν το Μαϊάμι. Καλοκαίρι, που αγαπώ καλοκαίρι. Γενικά οι συλλογές μου είναι καλοκαιρινές, οπότε ναι, νομίζω. Μαϊάμι. Μαϊάμι. Και τι. Μαϊάμι by night. Μαϊάμι by night. Εγώ το έκανα by night. Α, το έκανα εσύ by night. Αρχικά να πούμε ότι είσαι new designer man, όπως αντίθετα και η Κλέλια, αλλά έχεις κάνει. Μια μικρή πορεία. Ναι. Έχεις κάνει μια μικρή πορεία. Και θέλω να σε πω λίγο από την αρχή. Να σε χαλαρώσω και λίγο. Ναι, ευχαριστώ. Το χρειάζομαι. Ιδιαίτερη συνέργεια. Να σε χαλαρώσω και λίγο, να σε ρωτήσω αρχικά από πού ξεκίνησες. Αν είναι όντως η δουλειά σου αυτή, αν έχεις ασχοληθεί από την αρχή από αυτό, ή κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό και απλά προέκυψε και το λευκόν. Ναι, κάπως έτσι. Το δεύτερο. Ωραία. Σπούδασα τα χρηματοοικονομικά, αρκετά χρόνια σε πολυεθνικές δουλειές. Κάποια στιγμή είχα αρκετό ελεύθερο χρόνο και σκέφτηκα να δω τι θα ήθελα να κάνω να γεμίσω το χρόνο μου. Επειδή είχα πολλές παιδικές αναμνήσεις, έραβε η μαμά μου και μου έφτιαχνε πάντα, τη ζητούσα και μου έφτιαχνε και είχα πολύ καλή σχέση, επαφή με τα υφάσματα, γνώση πάνω σε αυτό. Ξεκίνησα να κάνω μαθήματα σχέδιο μόδας, πατρών. Με απορρόφησε όλο αυτό, το αγάπησα, το ερωτεύτηκα, οπότε μπήκα μέσα σε όλο αυτό πολύ βαθιά, κατευθείαν και από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι δικό μου πάνω σε αυτό. Ασχολείσαι δηλαδή με αυτό που μου λέγες και στο break, με το πατρόν. Πατρόν κυρίως, ναι, δηλαδή, ναι. Είσαι στο και απλό. Φτιάχνω τα ρούχα προσωπικά, είναι χειροποίητα όλα τα πατρόν, προβαρισμένα από μένα. Δίνω έμφαση εκεί σε όλες μου τις συλλογές. Mm-hmm. Γενικά η Λευκόν είναι μια minimal σειρά συλλογές από minimal ρούχα. Σοφιστικέ ύφος. Από πού εμπνέεσαι? Από πού εμπνέω? Πολλά. Θα σου πω τώρα έτσι ενδεικτικά κάποια. Μ' αρέσει. Γενικά έμπνευση αποτελεί η Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά με όλο αυτό το γεωμετρικό, το φως, τα λευκά, τις γραμμές, τις λιτές. Αποτελεί για μένα στήρευτη πηγή έμπνευσης. Από εκεί πέρα από ταινίες, από στυλ δυναμικών γυναικών όλων των εποχών. Έχω δηλαδή από έργα τέχνης, από οτιδήποτε αποτελεί ερέθισμα και πηγή έμπνευσης για κάθε ένα που ασχολείται με κάτι δημιουργικό. Το ίδιο και για μένα. Αγαπημένο πατρόν. Αγαπημένο με πατρόν. Γενικά μου αρέσουν πολύ τα παντελόνια, οπότε κάθε χρόνο δίνω έμφαση σε ένα παντελόνι. Δηλαδή που εστιάζω πολύ, θέλω πιο παντελόνι θα φτιάξω του χρόνου. Μου αρέσει πολύ. Ναι. Και να είναι διαφορετικό, να έχει ένα. Χρώμα. Χρώματα γενικά είμαι στο πιο γήινα, όχι ότι απαρνούμε τα έντονα. Mm-hmm. Απλά έχω επιλέξει για αυτές τις συλλογές να είναι πιο γήινες οι αποχρώσεις και πιο διαχρονικές και κλασικές αυτό. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω στο μέλλον τι μπορεί να βγει από όλο αυτό, αλλά προς το παρόν είμαστε. Εντάξει, να πούμε βέβαια ότι παρόλο που ασχολείσαι περισσότερο με το καλοκαίρι, παιδιά, η πραγματικότητα πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι ότι χειμώνα-καλοκαίρι υπάρχουν κάποια ρούχα που τα έχει στάνταρ στην δουλειά σου. Ναι. Δηλαδή, εγώ χειμώνα-καλοκαίρι έχω 5-4-10 σίγουρα, ας πούμε, ή πουκάμισα επίσης που τα φοράς χειμώνα-καλοκαίρι. Τουλάχιστον στην Ελλάδα ευνοεί πάρα πολύ το κλίμα γι' αυτό. Και τα παντελόνια. Ναι. Τα παντελόνια του γραφείου που λέμε εμείς πιο που δεν ασχολούμαστε με τη μόδα, τα φοράς χειμώνα-καλοκαίρι. Γι' αυτό και εμένα με καλύπτει αυτό το καλοκαίρι, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Καλύπτει και το χειμώνα σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Θέλω να σε ρωτήσω αρχικά. Στο Instagram, αν έχεις κάποιο e-shop που μπορεί να σε βρει ο κόσμος, εκτός από την Πάτρα, να έρθεις να ψάξεις και να σου φωνάζει. Ναι, ναι, που να έρχομαι τώρα, λοιπόν. Οπότε θα είναι πιο εύκολο να κοιτάξεις το Instagram. Είναι Λευκόν κάτω παύλα designer clothes. Mm-hmm. Η ιστοσελίδα μου, το e-shop, είναι www.lefkon.gr και φυσικά στο Facebook το Λευκόν, αυτό. Το οποίο Λευκόν πώς το γράφεις? Με F. LEFKON. Ωραία, μάλιστα. Είναι εμπνευσμένο από την Ελλάδα και το όνομα, το λευκό. Αγαπάμε το λευκό, το φως της Ελλάδας, το ελληνικό φως, το φοράμε, ναι, συνεχώς. Χειμώνα καλοκαίρι, ε. Χειμώνα καλοκαίρι. Καλά, το λευκό, το χειμώνα είναι για μένα τα πιο κλασικά τα χρώματα. Ναι, και εμένα το αγαπώ πολύ και το χειμώνα. Κάτι ήθελα να ρωτήσω τώρα. Είπαμε ότι 30 του μηνός είναι η. Είναι, συμμετέχω και εγώ 30 του μηνός στο Athens Exclusive Designers Week by Lufthansa, στους New Designers, το οποίο είναι και το κομμάτι που συμμετέχω εγώ. Γίνονται διαγωνισμοί, ελπίζουμε στα
στα βραβεία του Λουχάσα, τους νέους σχεδιαστές. Περιμένουμε με ανυπομονησία όλοι, γιατί και εμένα είναι η πρώτη μου φορά χρονιά φέτος. Και έχω πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία για όλο αυτό το κομμάτι. Μήπως το έχεις εμπνευστεί από το Μαϊάμι. Ναι. Θάλασσα, να φανταστώ, καλοκαίρι. Ναι, έτσι, με κάποιες γεωμετρικές λεπτομέρειες φυσικά στο στοιχείο μου, αλλά έχω συνδυάσει τη θάλασσα, τη γεωμετρία και έχω βγάλει ένα outfit τέλος πάντων που θεωρώ συνδυάζει και το ύφος του brand και το προϊσμό το καλοκαίρι και αυτό το Μαϊάμι. Ναι. Να ανυπομονώ και εγώ να το δείξω. Ωραία, και εγώ ανυπομονώ τώρα να μπω στο Instagram. Πολύ ειλικρινή. Εμείς όσο μιλάμε, μπορείτε να μπείτε να κάνετε το research και στα δύο κορίτσια που έχουν έρθει εδώ σήμερα και χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Άρα, εσύ είσαι από τους ανθρώπους γενικά που. Αρχικά να σε ρωτήσω, είσαι μεταξύ Πάτρας και Αθηνάς ή τα κάνεις όλα στην Πάτρα? Τα, γενικά τα κάνω στην Πάτρα. Αναγκαστικά χρειάζεται πολύ να έρχομαι πολύ συχνά στην Αθήνα. Απλά γενικά όλη η παραγωγή, εγώ είμαι στην Πάτρα, τα φύλλα πατρών εκεί, η παραγωγή εκεί, όλα γίνονται εκεί. Άρα ελληνικά ντόπια. 100%. Κοιτάζω και τα υφάσματα. Δίνω πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των υφασμάτων γενικά. Κοιτάζω, φροντίζω όσο γίνεται στο βαθμό που γίνεται να είναι από ελληνικές εταιρείες, βιοτεχνίες. Το ψάχνω πάρα πολύ να βρω ελληνικές βιοτεχνίες, οι οποίες είναι είδος που εξαφάνιση που να φτιάχνουν υφάσματα. Αλλά όσο μπορώ, προσπαθώ απλά είναι όσο γίνεται περισσότερο ελληνικό το προϊόν. Το τελικό αυτό παιδιά, και ποιοτικό. Θέλει προσήλωση, εγώ αυτό έχω καταλάβει, παιδιά, με ποιον ασχολείται με το σχέδιο μόδας. Και αγάπη, γιατί έχει πολύ μεγάλη προσπάθεια όλο αυτό. Ναι, οπότε, και στο μάχη επίσης, ναι. Νομίζω. Ναι, έλεγε και κλαίλια από πίσω. Το έχεις καταλάβει πολύ καλά. Εγώ να σου ευχηθώ με τη σειρά μου επίσης καλή επιτυχία και στις δυο σας δηλαδή, καλή τύχη. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο βήμα. Και στα δύο κορίτσια εδώ πέρα. Αγαπάμε τη μόδα, αγαπάμε τους νέους σχεδιαστές πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα μ' αρέσει πολύ. Που είσαστε και δύο αντίθετα σε εισαγωγικά, γιατί ακριβώς η μία είναι. Σαν το μελαχρινό, μήνυμα λεμπριμέ. Αυτό, μήνυμα λεμπριμέ. Όμως, καλύψαμε όλο το φάσμα. Πραγματικά, πραγματικά. Λοιπόν, καλή τύχη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Σας περιμένω με ό,τι καινούριο συλλογή. Δεν ξέρω, ακόμα και νέο πατρόν, whatever, δεν ξέρω πώς θα θυμόσαστε, προσπαθώ να ξέρετε, πώς θέλετε εσείς σχεδιαστές. Παρ' όλα αυτά όμως, να πω πάλι μια φορά, Λευκόν, πες μου όλη μια φορά το Instagram. Λευκόν, κάτω παύλα, designer clothes. Λευκόν, κάτω παύλα, designer clothes. Και το e-shop, lefkon.gr. Lefkon.gr. Ενώ αντίστοιχα της κλέλιας είναι, μισό λεπτό να το πω και σωστά, εδώ πέρα το έχω σημειώσει όλα, κλέλια Andrali, είναι το Instagram σου και επίσης, το e-shop που μπορεί να σε βρούνε είναι kleliaandrali.co.uk. Εξωτερικά, τα καλά μας θέματα στέλνουμε στο εξωτερικά. Βλέπετε εδώ, Πάτρας, έχουμε τον Brighton, τα έχουμε όλα λοιπόν και χαίρομαι, θάλασσα πάντως και τα δύο παιδιά. Το Brighton είναι η αντίστοιχη Πάτρα της Αγγλίας. Έτσι. Άμα κάτσεις και το σκεφτείς. Ναι, η αντίστοιχη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να πεις επίσης. Τέλος πάντων όλα αυτά, καταλαβαίνω. Θεσσαλονίκη θέλει, δεν θέλει Πάτρα. Πάτρα. Το δέχομαι, το ακούω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με το Τόκιο και το Μαϊάμι. Και ελπίζω να σας δούμε και από κοντά, να έρθετε εκεί αν θέλετε. Φυσικά εννοείται. Θα έχουμε και ρεπορτάζ όπως έχουμε κάθε χρόνο. Εγώ σας είπα, είμαι γουρλού. Οπότε είναι το καλό. Μόλις τελειώσει η Athens Exclusive, θα σας περιμένω. Μην φύγεις κι εσύ, κι εσύ μην φύγεις εννοείται. Γιατί μην γυρίσετε δηλαδή στο Brighton και εσύ στην Πάτα. Περιμένετε λίγο. Να έρθουμε και εδώ πέρα να παρουσιάσουμε και τις συλλογές αν θέλετε. Αυτά από μένα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω ουσιαστικά. Οπότε τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, γυρίσαμε, επιστρέψαμε. Δεν θα κάτσω πολύ, όπως καταλαβαίνετε. Έχω έρθει για να σας αποχαιρετήσω, να σας στείλω ένα τεράστιο φιλί. Αυτό έγινε και σήμερα. Είχα τις σχεδιάστρες εδώ στην παρέα μου. Είμαι πάρα, πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και την Κλέλια αλλά και την Ειρήνη Λουίζα. Εγώ να τους ευχηθώ από την καρδιά μου καλή τύχη, καλή επιτυχία. Ότι όλα, πιστεύω ότι όλα θα πάνε τέλεια. Η κάθε μία με το δικό της στυλ, εκ διαμέτρου αντίθετο και για τη μία και για την, σχετικά με τις δύο δηλαδή, που είχα. Η μία πάρα πολύ minimal, η άλλη ασχολείται πάρα πολύ με το print, ωραίο print. Παρ' όλα αυτά, μπείτε να τις κάνετε follow στα social media τους, το είπαμε και πριν από λίγο. Οπότε θέλω να συντονιστείτε. Θα ανέβει άλλωστε και η κουμπί στο YouTube όπως γίνεται καθημερινά. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία, αν κάτι ξεχάσετε, να το ξαναδείτε. Όλο αυτό φυσικά στο πλαίσιο της 23ης Athens Exclusive Designers Week, όπου ξεκινάει αύριο, Τετάρτη, και φυσικά μέχρι και 1η Απριλίου. Είδατε, παιδιά,
για πότε βρεθήκαμε στην εκπνοή του Μάρτη και μπαίνουμε στον Απρίλιο και έρχεται το Πάσχα, ούτε που το πιστεύω. Παρ' όλα αυτά όμως συμβαίνει, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ εδώ κάπου θα σας στείλω ένα τεράστιο φιλί, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα, θα τα πούμε φυσικά αύριο στις 4 η ώρα όπως κάνουμε καθημερινά. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, να είσαστε χαμογελαστοί και να μην σκέφτεστε τίποτα και όλα θα πάνε μια χαρά τέλεια. Γεια σας!